Και να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο το Διευθυντή Περιεχομένου της Διανέωσης, τον κύριο Θοδωρή Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για να δούμε αυτά τα οποία είπαμε και πριν διαφημιστικό διάλειμμα, το μνημόνιο με απλά λόγια και ό,τι αυτό συνοδεύει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Στη συνείδηση του κόσμου, λοιπόν, πιο πολύ το μνημόνιο είναι συνδεδεμένο με μέτρα λιτότητας, φαντάζομαι, με ό,τι έχει να κάνει με περικοπές σε συντάξεις και μισθούς, με φορολογία. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό και νομίζω έχει πολύ περισσότερα πεδία ανάλυσης από απλώς μια ηφαισιακή ανάγνωση. Πάμε να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Ναι. Τι επιμεληθήκατε καταρχάς ως οργανισμός? Είναι μια έρευνα, το μνημόνιο το οποίο υπογράψαμε εξ αρχής, το τελευταίο μνημόνιο το οποίο ήταν το συγκροματικό. Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, καταρχάς, ναι. Το πεδίο έτσι, ανάλυσης. Λοιπόν, θα σας πούμε τι κάναμε. Τον περασμένο Μάιο διέρευσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια λίστα με τα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης. Να. Η οποία, αν θυμάστε, έκλεισε τελικά τον Ιούνιο, επεισοδιακή. Εμείς πήραμε αυτή τη λίστα και διαπιστώσαμε ότι είναι εντελώς απροσπέλαστη από το μέσο αναγνώστη. Δεν μπορεί κανένας απλός πολίτης να καταλάβει τι λέει μέσα. Μπορώ να σας διαβάσω, αν θέλετε, εντελώς ενδεικτικά. Επανεξέταση και μεταρρύθμιση των διαδικασιών φορολογικής διαχείρισης και αναγκαστική πώληση ενεργητικού συμπληστηριασμού του Δημοσίου. Αυτό είναι το νούμερο 11. Ναι. Καταλαβαίνει κανένας από εδώ τι σημαίνει. Η αλήθεια είναι ότι είναι σε πάρα πολύ ξύλινη. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και είναι και τα 140 έτσι. Θελήσαμε λοιπόν να κάνουμε το εξής, να πάρουμε αυτά τα σημεία και να ψάξουμε το κάθε ένα τι σημαίνει και να το εξηγήσουμε με απλά ελληνικά. Mm-hmm. Οπότε ο δημοσιογράφος μας, ο Λίας Νικολαίδης, ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι τη διαδικασία με μια σειρά από συνεντεύξεις με ανθρώπους που ξέρουν καλά τα θέματα, που έχουν δουλέψει πάνω στο μνημόνιο, πρώην νυν στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άλλα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών, αλλά και Έλληνες εμπειρογνώμονες, και κατέληξε σε αυτή τη λίστα, την οποία την έχουμε αυτή τη στιγμή με εντελώς απλά ελληνικά. Και οποιοσδήποτε μπορεί να την κατεβάσει, να κατεβάσει το PDF από το διανέσεις.org και να ξεφυλίσει 140 μέτρα που μας ζητάει ένα μνημόνιο. Άρα λοιπόν επιστρατεύτηκαν όλη η τεχνική των πραγμάτων, όλοι οι εμπειρογνώμονες και όλοι όσοι γνωρίζουν τα πράγματα λίγο καλύτερα, για να αποκωδικοποιήσουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πολύ δυσνόητα τα οποία περιλαμβάνουν το μνημόνιο. Όχι, όλοι. Κάποιοι από αυτούς επιστρατεύτηκαν για να μας βοηθήσουν να τα καταλάβουμε με απλά ελληνικά τι σημαίνει το καθένα. Mm-hmm. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι εμείς δεν επιχειρούμε να αξιολογήσουμε αν τα μέτρα που απαιτούνται είναι καλά ή κακά, αλίμονο, ναι. Ούτε και παρακολουθούμε τη διαδικασία υλοποίησης τους. Να πούμε ότι αυτή είναι μια λίστα η οποία δεν είναι επίκαιρη, είναι από τον περασμένο Μάιο. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών έχει ολοκληρωθεί, έχει υλοποιηθεί από την Ελλάδα για να κλείσει εκείνη η αξιολόγηση. Αυτό που κάνουμε όμως και η αξία αυτού του κειμένου είναι ότι δίνει μια εικόνα στον πολίτη για το τι μας ζητάει ένα μνημόνιο εν έτη 2017. Να τα δούμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα. Καταρχάς, τα έχετε έτσι χωρίσει σε κατηγορίες, σε μέτρα τα οποία έχουν συγκεκριμένο χαρακτηριστικό έναντι άλλων. Προκύπτουν 4 αδρές κατηγορίες. Είναι μέτρα δημοσιονομικά, τα γνωστά για τις συντάξεις, φορολογία, για τα έσοδα και τις δαπάνες του δημοσίου. Είναι μέτρα για το χρηματοπιστωτικό τομέα, με σημαντικότερα τα μέτρα για τα κόκκινα δάνεια που είχαν περάσει σε εκείνη την αξιολόγηση, αλλά και άλλα μέτρα που είχαν να κάνουν με τη διοίκηση των τραπεζών του τούχου σου, καθώς και με τις προβληματικές επιχειρήσεις, το πώς θα πτωχεύουν κ.ο.κ. Είναι μέτρα για την αγορά εργασίας, απελευθερώνονταν κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα, λιμενεργάτες, μηχανικοί, συνδικαλιστικά θέματα, εργασιακά θέματα, θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, που είναι το νούμερο 73 της λίστας για την σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα με την αγορά εργασίας. Και είναι και μέτρα για τις επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τις ιδιωτικοποιήσεις. Σε εκείνη την αξιολόγηση, αν θυμάστε, είχε μπει το υπερταμείο. Ναι. Η επέκταση της ζωής του ΤΑΙΠΕ για 3 χρόνια, η ρυθμίση κάποιων αγορών όπως αγοράς ενέργειας, με πολλά εκτεταμένα σημεία για το πώς η ΔΕΗ πρέπει να κάνει τις δημοπρασίες της, ρύθμιση αγορά προϊόντων, επενδύσεις κτλ. Είναι αυτές 4 μεγάλες κατηγορίες. Και μια σειρά από μέτρα που και χωρίζονται και σε μικρότερες κατηγορίες, συστάδες μέτρων, ας πούμε για την ΑΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, υπάρχουν 8 σημεία που προδιαγράφουν με λεπτομέρειες πώς λειτουργεί, πώς πρέπει να φτιάξει τριετές πλάνο για το μέλλον, με ποιο τρόπο πρέπει να γίνουν προσλήψεις σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις της ΑΑΔΕ, όπως για παράδειγμα ένας διεθνής εμπειρογνώμονας, ο οποίος θα συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΑΔΕ σχετικά με τις διεθνείς πρακτικές, τέτοιου τύπου πράγματα, και βλέπουμε ότι τα 140 μέτρα μπαίνουν σε αρκετά μεγάλη λεπτομέρεια
στα επιμέρους θέματα. Αυτό εμπίπτει που είπατε για την ΑΔΕ στα δημοσιονομικά μέτρα. Ναι. Γιατί αυτό που είπα κιόλας κατά το ξεκίνημα της συζήτησης είναι ότι ο κόσμος τα έχει έτσι συνδέσει στο μυαλό του τα δημοσιονομικά μέτρα καθαρά με μέτρα λιτότητας. Αυτό που μας είπατε για την ΑΔΕ είναι περισσότερο διαφορετικού χαρακτήρα μέτρο. Είναι. Έχει να κάνει με τα έσοδα του κράτους, βέβαια, οπότε ναι. Το κατατάσσουμε στα δημοσιονομικά. Οπότε αλλά... περιλαμβάνει και τέτοια μέτρα το συγκεκριμένο μνημόνιο του Μαΐου του 2017 με τα 140 προαπαιτούμενα. Γιατί, όπως σας είπα, αυτό έχουμε αφήσει έτσι σαν υπόνοιο, ότι το μνημόνιο συνεπάγεται μόνο λιτότητα και φορομπηχτικά μέτρα. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα για οποιονδήποτε διαβάζει αυτή τη λίστα. Με τα δημοσιονομικά, τα χοντρά, τα βαριά, τα συνταξιοδοτικά που ξέρουμε και τα αντίμετρα και όλο αυτό το πακέτο, τελειώνουμε, φτάνουμε μέχρι το νούμερο 7 της λίστας. Τα υπόλοιπα είναι όλα τα άλλα. Και αυτό που προκαλεί έκπληξη, μπορεί να προκαλέσει έκπληξη σε πολλούς πολίτες και γι' αυτό προτείνω, ας πούμε, ενθέρμως να κατεβάσουν αυτή τη λίστα και να την διατρέξουν, ας μην διαβάσουν όλα, είναι ότι πολλά από τα μέτρα δεν έχουν να κάνουν με τέτοια μορφή, με λιτότητα ή με δημοσιονομικά μέτρα που είναι επώδυνα. Έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία είναι, για παράδειγμα, η σύνταξη δασικών χαρτών από τη χώρα μας. Πρέπει να φτιάξουμε δασικούς χάρτες. Η τελευταία που έχουμε είναι από το 1940. Και είναι στο νούμερο 92 της λίστας ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι ότι πρέπει η ΔΕΗ να αποκτήσει business plan, ή η ΕΙΔΑΠ, συγγνώμη. Πρέπει δηλαδή να έρθει το μνημόνιο για να μας πει ότι η ΕΙΔΑΠ, ένας δημόσιος οργανισμός, πρέπει να έχει business plan στο νούμερο τάδε της λίστας. Κάποια τα οποία θεωρούνται αυτονόητα στην αγορά, στον ιδιωτικό τομέα. Όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του κράτους. Και για να είμαστε πιο δίκαιοι, όχι σε όλους τους τομείς, σε συγκεκριμένους τομείς. Ας πούμε, στον τομέα της εκπαίδευσης υπάρχει ένα νούμερο που ζητάει ένα τριετές σχέδιο δράσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχει κάποιες τομές στην παιδεία, εκεί δηλαδή. Δεν αγγίζει το θέμα της παιδείας σε μεγάλο βάθος. Αγγίζει την επαγγελματική εκπαίδευση, όπου ζητά τη διασύνδεσή της με την αγορά, με συγκεκριμένους τρόπους. Λόγω της ψηλής ενεργείας, φαντάζομαι. Ακριβώς. Είναι προτεραιότητα. Αλλά ζητά ένα τριετές σχέδιο δράσης και αυτό το αφήνει κάπως ασαφές. Ενδέχεται σε επόμενη αξιολόγηση να επιστρέψουμε στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά η παιδεία είναι ένα θέμα το οποίο δεν το αγγίζει πάρα πολύ. Η υγεία επίσης είναι ένα θέμα, το σύστημα υγείας, το οποίο πέρα από τις προμήθειες των νοσοκομείων και τις δαπάνες και τα φαρμακευτικά, δεν το αγγίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αγγίζει όμως πολλά άλλα θέματα και τα αγγίζει σε βάθος, σε βαθμό μάλιστα τον οποίο δεν τον φανταζόμασταν. Το κομμάτι των κόκκινων δανείων είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει και μέσα από την κρίση, αλλά υπάρχουν μία σειρά από σημεία τα οποία εξηγούν ακριβώς με ποιον τρόπο οι τράπεζες πρέπει να προσαρμοστούν και δεν έχει να κάνει μόνο με πάντως αυτά και που εκεί ακούμε. Υπάρχει έτσι μια παρερμήνευση των πραγμάτων. Ο κόσμος πιστεύει ότι το να εξυγιανθεί έτσι το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών και να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια που διακατέχουν, θα πρέπει να υπάρξουν μόνο πληστηριασμοί. Να επισπευθούν αυτά, να αναρτηθεί σχετική πλατφόρμα με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να λάβουν χώρα πιο εύκολα οι πληστηριασμοί έναντι των φυσικών που βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κολλήματα. Είναι και άλλα όμως πράγματα σε αυτό ακριβώς. Το πλέγμα δράσεων για να μειωθεί ο στόχος, έτσι, για να αυξηθεί ο στόχος που έχει τεθεί σε σχέση με κόκκινα δάνεια. Είναι μια σειρά από πράγματα. Είναι, για παράδειγμα, προδιαγράφεται το νέο επάγγελμα του διαχειριστή αφαιρεγγιότητας. Mm-hmm. Για να φύγει λίγο βάρος από το σύστημα της δικαιοσύνης, το οποίο δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από τις αντιδικίες ανάμεσα σε οφειλόμενους προμηθευτές και όλους τους εμπλεκόμενους στα θέματα των κόκκινων δανείων. Υπάρχει ο διαχειριστής αφαιρεγγιότητας, ο οποίος προδιαγράφεται ακριβώς ποιοι μπορούν να γίνουν διαχειριστές αφαιρεγγιότητας, ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους, με ποιον τρόπο μπορούν να μεσολαβούν σε τέτοιου τύπου διαδικασίες για να γίνονται πιο γρήγορα και να μην επιβαρύνεται το σύστημα δικαιοσύνης. Υπάρχει η εξασφάλιση νομικής προστασίας για τραπεζικά στελέχη, ναι. Τα οποία υπογράφουν αναδιαρθρώσεις ή ρυθμίσεις χρεών. Όλα αυτά τα μικρά πράγματα είναι επιμέρους σημεία, τα οποία μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστά. Σε ό,τι αφορά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, για να δούμε και λίγο ποιανού έμπνευσης είναι το κάθε τι το οποίο δρομολογείται της κυβέρνησης ή είναι πρόβλεψη του μνημονίου. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, για παράδειγμα, το οποίο είναι μέρος διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων. Ή ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών. Που είναι ένα άλλο πλέγμα δράσεων για το πώς θα πρέπει οι τράπεζες να συμπεριφέρονται στους συνεργάσιμους δανειολήπτες, έτσι ώστε να γίνουν διευθετήσεις με πιο βιώσιμο τρόπο σε συνεργασία μαζί τους. Όλα αυτά είναι έμπνευση του μνημονίου ή της κυβέρνησης με βάση. Είναι του μνημονίου. Είναι προβλέψη του μνημονίου. Αυτό δεν εκτείνεται μόνο σε τεχνικά θέματα διαχείρισης των τραπεζών, οι οποίες ούτως ή άλλως βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό τον έλεγχο
κατά μία έννοια των δανειστών και της ελληνικής κυβέρνησης. Αλλά είναι και θέματα τα οποία δεν θα φανταζόταν κανείς, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ας πούμε, που είναι μία πολύ σημαντική προνοιακή πολιτική που απευθύνεται στα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είχε τέτοια πολιτική πρόνοιας και από το 2012 είναι προαπαιτούμενο του μνημονίου. Είναι το νυν κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο ακριβώς υλοποιήθηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δοκιμάστηκε το 2014 σε 13 δήμους και το 2017 το Φεβρουάριο άρχισε να υλοποιείται πανελλαδικά με ακριβώς αυτή τη μορφή. Και αυτό είναι μια μνημονιακή υποχρέωση. Υπάρχουν στη συγκεκριμένη λίστα σημεία τα οποία προδιαγράφουν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί αυτό το επίδομα, το πώς θα πρέπει να εκπαιδεύονται στελέχη των δήμων που το χορηγούν, το πώς θα πρέπει να υπάρχει ολόκληρη στρατηγική επικοινωνίας για το ότι υπάρχει αυτό το επίδομα, ώστε οι δικαιούχοι να πηγαίνουν και να το παίρνουν. Όλα αυτά προδιαγράφονται μέσα σε σημεία τα οποία κανένας δεν ήξερε ότι υπάρχουν. Δεν ήξερε κανένας ότι απαιτεί το μνημόνιο να εφαρμόσουμε πολιτική για την καταπολέμηση της ακραίας. Έχει λοιπόν και κοινωνική διάσταση το μνημόνιο, θα λέγαμε, έστω και στοχευμένα ή σε μικρό βαθμό. Υπάρχει άλλη τέτοια πρόβλεψη αντίστοιχη με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο είναι επιταγή του μνημονίου και όχι πρωτοβουλία κοινωνική της εκάστοτε κυβέρνησης. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την προνοιακή πολιτική, τα οποία κυρίως αποσκοπούν στην μίκρυνση του πλήθους των προνοιακών επιδομάτων που δίνει το κράτος, στον εξορθολογισμό τους. Η κατάργηση σταδιακή του ΕΚΑΣ εμπίπτει σε αυτή τη δέσμη μέτρων. Αλλά το μεγαλύτερο απ' όλα είναι αυτό το συγκεκριμένο επίδομα. Mm-hmm. Και υπάρχουν και μια σειρά από πράγματα που έχουν να κάνουν με την ανεργία. Δηλαδή έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα το συγκεκριμένο μνημόνιο. Από μία άποψη είναι μια συνολική πολιτική προσέγγιση. Βεβαίως, όπως είπαμε, δεν καλύπτει τα πάντα. Αφήνει πολύ μεγάλα κενά. Ποια είναι αυτά τα οποία θεωρούνται κενά και παραλήψεις εκ μέρους των δανειστών, προκειμένου να έτσι φτιαχτεί μια βιώσιμη οικονομία και με συγκεκριμένη βιώσιμη προοπτική, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Είναι πολλά. Είναι θέματα, όπως είπαμε, τα θέματα της παιδείας και τα θέματα της υγείας, τα οποία δεν είναι αγγίζονται. Εκτός. Είναι εκτός. Αλλά από την άλλη, κάποιος μπορεί να σκεφτεί ποιος είναι ο σκοπός μιας τέτοιας λίστας. Ο σκοπός είναι η Ελλάδα να φέρει τα δημοσιονομικά της σε βιώσιμη κατάσταση, ώστε να μπορεί να βγει από τη διαδικασία αυτή της επιτροπής και να μπορέσει να λειτουργήσει αυτόνομα. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι τόσο ότι λείπουν πράγματα, όσο ότι έχουμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με το να έχουμε μια υγιή δημοσιονομική κατάσταση, όσο με το να έχουμε ένα λειτουργικό κράτος. Αυτό μοιάζει περισσότερο, νομίζω, με πλάνο διακυβέρνησης. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτό έκανε και σε εμάς εντύπωση, δηλαδή σε οποιονδήποτε πολίτη το παίρνει και το διαβάζει, θα του κάνει μεγάλη εντύπωση το πόσα κενά είχε το κράτος μας. Σε βασικά πράγματα, σε στρατηγικά σχέδια τα οποία θα υπέθετε κανείς ότι θα έπρεπε να έχει. Ζητάει το μνημόνιο στο σημείο 130 ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα οργανόγραμμα για όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης. Έχουμε 2017, το ελληνικό κράτος υπάρχει 2 αιώνες. Και δεν είχαμε αυτό το πράγμα, ένα οργανόγραμμα. Το αυτονόητο, έτσι. Αυτό και αν είναι αυτονόητο. Υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες επίσης θα ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις μελλοντικές κρατικές επιχορηγήσεις ως ενέχειρο για να πάρουν δάνειο. Νούμερο 138. Έτσι, αυτά είναι πράγματα τα οποία είτε δεν περνούσαν για ευνόητους λόγους, επειδή το πολιτικό μας σύστημα ίσως να μην ήθελε. Αλλά κάποια από τα υπόλοιπα δημιουργούν την απορία. Πώς είναι δυνατόν να μην είχε business plan ή EIDAP. Μιας και μιλήσατε για το πολιτικό σύστημα, παίρνοντας αυτή τη λίστα, πόσο πιστεύετε ότι χρειάζεται ώρες, μέρες κάποιος να τα διαβάσει, να τα αντιληφθεί και στο τέλος να τα ψηφίσει? Να τα διαβάσει χρειάζεται ελάχιστες ώρες. Για να τα καταλάβει έτσι όπως τα έχουμε γράψει, χρειάζεται ακριβώς τις ίδιες ώρες, γιατί είναι γραμμένα με πολύ απλά όπως ήταν, ελληνικά. Όπως ήταν εντελώς αδύνατο. Όπως ξέρουμε, οι Έλληνες βουλευτές φυσικά και δεν μπορούν, ούτε έχουν το εύρος των γνώσεων για να κατανοήσουν τα αυστηρά τεχνικά θέματα. Εμάς μας προκάλεσε, να σας πω την αλήθεια, και απορία, γιατί δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, μια τέτοια εκλαήκευση μέχρι τώρα. Ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει και την λαϊκή αποδοχή και την ευρύτερη αποδοχή από το πολιτικό σύστημα και από τους ψηφοφόρους ενός τέτοιου προγράμματος, ίσως, αν όχι πιο εύκολη, λίγο πιο απλή διαδικασία. Πιο κατανοητή.
για να μπορούσαμε να ξεφεύγουμε και από γενικεύσεις. Μία διαφάνεια δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα χρειαζόταν σε μεγαλύτερο βαθμό. Δεν την έχουμε δει από την αρχή. Ίσως γιατί στοχεύσαμε περισσότερο στα μέτρα που όπως είπατε είναι δημοσιονομικά και όπως είπατε είναι μόνο το νούμερο 7 σε σχέση με όλα τα άλλα τα οποία είναι μέχρι το νούμερο 7. Αλλά φαίνεται ότι και οι πολιτικοί, επειδή υπολογίζουν το δικό τους πολιτικό κόστος, περισσότερο κοιτάνε να ζυγίσουν και λίγο τις καταστάσεις καλύτερα σε ό,τι αφορά τα μέτρα λιτότητας παρά τα διαρθρωτικά μέτρα ή ό,τι έχει να κάνει με την απελευθέρωση επαγγελμάτων και αγορών και πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να δώσουν μια νέα όθηση στην οικονομία. Από εκεί και πέρα, όμως, επειδή, όπως μας είπατε, υπάρχουν και πολλά τέτοια μέτρα, καλό είναι να δούμε 2-3 τα οποία ενδεχομένως μας προτείνουν οι δανειστές και εμείς μέχρι σήμερα δεν έχουμε εφαρμόσει. Στο μέτωπο που αφορά στην απελευθέρωση αγορών, τι δεν κάναμε εμείς σωστά εκεί και για ποιο λόγο δεν λειτουργήσε τόσο καλά ο ανταγωνισμός. Γιατί πολλοί κάνανε λόγους για μονοπωλιακές πρακτικές που ίσχυαν στην Ελλάδα και είναι ένα πράγμα το οποίο έστω και έτσι όψιμα τίθεται στο τραπέζι και τίθεται έτσι σαν προτεραιότητα. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αφενός τα 140 προεπαιτούμενα του Ιουνίου έχουν όλα σε κάποιο βαθμό εφαρμοστεί. Το κάθε ένα από αυτά τα σημεία, τα 140, ζητά από το ελληνικό κράτος να νομοθετήσει ή να εκδοθεί μια υπουργική απόφαση ή να υλοποιηθεί μια προηγούμενη απόφαση, προηγούμενη αξιολόγηση, όπως για παράδειγμα να προσληφθούν άνθρωποι εκεί. Ή να χρηματοδοτηθεί αυτή η δομή του κράτους με αυτόν τον τρόπο. Αυτά ζητάνε. Όλα αυτά σε κάποιο βαθμό έχουν ήδη υλοποιηθεί. Φυσικά κάποια από αυτά που ζητούσαμε απλά νομοθέτηση μπορεί να έχει περάσει ο νόμος, αλλά δεν έχει γίνει. Για να φανταστείτε, για τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου, υπήρξε ένα κενό από την ψήφισή του μέχρι την εφαρμογή του. Οι αιτήσεις συνταξιούχων που είχαν κατατεθεί σε εκείνο το διάστημα το ενδιάμεσο, δεν έχουν επεξεργαστεί ακόμα το ελληνικό κράτος. Υπάρχει σημείο σε αυτή την αξιολόγηση που απαιτεί την επεξεργασία αυτών των αιτήσεων με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Οπότε αυτά σε κάποιο βαθμό έχουν γίνει. Οπότε από αυτή την άποψη δεν μπορώ να κάνω αυτή την αξιολόγηση που μου ζητάτε πάνω σε αυτό το 140. Το δεύτερο είναι ότι εμείς σε αυτά τα 140, σε αυτό το κείμενο, δεν αξιολογούμε αν είναι πλήρη, αν είναι καλά ή αν είναι κακά. Λέμε θα μπει στη διαδικασία καθόλου έτσι είναι αυτό το χρόνο να δείτε το μνημόνιο από αυτή την οπτική. Της αξιολόγησης, της επίπτωσης κάθε μέτρου ενδεχομένως ξεχωριστά ή κάθε μεταρρύθμισης. Αυτή είναι μια δουλειά για την οποία υπάρχει ολόκληρη task force που την παρακολουθεί. Θα ήταν λίγο δύσκολο ένας οργανισμός από το δικό μας να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ενδεχομένως να δούμε κάποια στοχευμένα και ανάλογα με τις ανάγκες και το τι θα προκύψει και από την επόμενη λίστα που, όταν αυτή γίνει διαθέσιμη. Αλλά η αξία αυτή τη στιγμή είναι σε πρώτη φάση να πάρουμε ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια μας, να δούμε ως χώρα ποια πολύ σοβαρά κενά έχουμε, να το καταλάβουμε, να το αντιληφθούμε ως πολίτες και να δούμε ότι κάποιες από τις λύσεις που προτείνονται και έχουν υλοποιηθεί είναι σημαντικές και καλύπτουν κάποια σοβαρά κενά. Και από να δούμε και πέρα, αν μας φταίει τελικά το μνημόνιο, αν δεν μας φταίει. Γιατί άμα δεν το γνωρίζουμε σε βάθος, δεν ξέρουμε και αν θα πρέπει να το ασκήσουμε αρνητική καλή κριτική. Αυτό και πάλι είναι μια άλλη συζήτηση. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έβγαλε μια ευρύτατη ανάλυση των πρώτων, κυρίως των δύο πρώτων μνημονίων ως προς την αποτελεσματικότητά τους, η οποία είναι αρνητική σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος θα πάρει και τα αξιολογήσει τα μνημόνια ως την αποτελεσματικότητά τους και ως τη στρατηγική, το στρατηγικό του σχεδιασμό, μπορεί να φτάσει σε διάφορα αποτελέσματα ανάλογα από την αφετηρία του και ανάλογα από την επεξεργασία που θα κάνει. Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέληξε σε αρκετά επικριτικό αποτέλεσμα. Άλλες αναλύσεις που έχουν γίνει και τις έχουμε διαβάσει επίσης έχουν καταλήξει σε αμφιλεγόμενα συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μνημονίων, αλλά είναι βασικό να ξέρουμε και για ποιο πράγμα μιλάμε και ειδικά τώρα. Γιατί στην αρχή τα μνημόνια ήταν άλλο πράγμα. Έτσι. Στην αρχή το μνημόνιο δεν μας ζητούσαν να φτιάξουμε δασικούς χάρτες, μας ζητούσαν να πετύχουμε κάποιους δημοσιονομικούς. Τώρα έχει άλλη στόχευση λοιπόν. Τώρα άρα από φοροκεντρικό έχει γίνει περισσότερο μεταρρυθμιστικό, θα λέγαμε, ή εν πάση περιπτώσει έχει κάποια στοιχεία μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Μένει να δούμε αν θα αποδώσουν και εδώ, γιατί όλα αυτά χρειάζεται και την πολιτική βούληση για να υπάρχει συνέχεια σε ό,τι δρομολογείται. Να μην το βλέπουν ως ένα διεκπαιρεωτικό εργαλείο την κάθε πολιτική πρωτοβουλία, αλλά να βλέπουμε ότι έχει συνέχεια και εφαρμόζεται σε βάθος χρόνου για να αποκτήσουμε και τη βιωσιμότητα σαν χώρα. Δεν ξέρω, Γιώργο, αυτό να προσθέσεις κάτι. Και πάνω σε αυτό, πιστεύω θα κάνω ένα ερώτημα το οποίο θα κάνει πολλοί κόσμος που θα διαβάσει τη συγκεκριμένη έρευνα. Όπως είπατε, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα θεωρούσαμε αυτονόητα να τα έχουμε ως κράτος, αλλά δεν τα έχουμε. Θα σας ρωτήσω κάτι το οποίο ξεφεύγει από την έρευνα. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι υπήρχαν τόσο μεγάλα κενά
σε αυτό τον κρατικό μηχανισμό που λειτουργεί επί δύο αιώνες. Αυτό θα μπορούσα μόνο προσωπική εικασία να κάνω και ουσιαστικά αυτό θα μπορούσε να είναι μια αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του ελληνικού κρατικού μηχανισμού και του πολιτικού προσωπικού που είχαμε διαχρονικά. Αλλά ταυτόχρονα, εντελώς προσωπικά, οφείλω να σας πω ότι αποτελεί και μια αξιολόγηση των Ελλήνων πολιτών ως ψηφοφόρων, των προτεραιοτήτων που είχε το κράτος και η σύμβαση που υπήρχε ανάμεσα σε πολίτες και στο κρατικό μηχανισμό μέχρι τώρα για το ποιες είναι οι προτεραιότητες. Είχαμε όντως προτεραιότητες στο να αποκτήσουμε τις βασικές δομές που πρέπει να έχει ένα κράτος για να λειτουργήσει σωστά. Είχαμε άλλες προτεραιότητες που υπηρετούσαν καλύτερα πελατειακές δομές κρατικές. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό. Θα πρέπει δηλαδή και ένας πολίτης, εγώ ως πολίτης που διάβασα τη λίστα και επεξεργάζομαι εδώ και αρκετές εβδομάδες αυτά τα συμπεράσματα, ομολογώ ότι νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Ως ψηφοφόρο, ψηφίζω εδώ και 20 χρόνια περίπου, νιώθω ότι κάτι δεν έχω κάνει καλά. Ότι κάτι όλοι μαζί έχουμε κάνει λάθος. Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γεωργακόπουλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το να μας εξηγείτε μέσα από αυτή την έρευνα ότι είναι το μνημόνιο είναι κάτι το οποίο βοηθά και τους πολίτες αλλά και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι καλούνται να ενημερώσουν τους πολίτες με πιο ενδελεχή τρόπο και πιο έτσι έγκυρο. Γιατί οι πολυτεχνικοί όροι μπερδεύουν όλους μας. Και τελικά με αυτόν τον τρόπο κάνετε πιο εύκολα τη ζωή και των δημοσιογράφων και των πολιτών. Επιφυλάσσεστε για κάτι στο μέλλον για μια περαιτέρω εκλαίκευση. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα προκύψει. Ελπίζουμε κάποια στιγμή. Εγώ περιμένω αξιολόγηση κάποιων στοχευμένων έστω πρωτοβουλειών, γιατί εντάξει, είναι και ένας οργανισμός διανέωσης που αποτιμά, προτείνει έτσι, πολιτικές σε μία σειρά από πεδία. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό μέσα από τη διανέωση. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γεωργακόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Για την εξίσου ενδιαφέρουσα έρευνα. Όλες όσες μας παρουσιάζει είναι ενδιαφέρουσες.